από βροχή και κρατώντας ομπρέλα κατευθύνθηκε προς το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης ο Ταγί Περντογάν για να λάβει για τρίτη φορά στην ιστορία του το χρήσμα του Προέδρου της χώρας. Η μεγάλη αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε το μεσημέρι από το Προεδρικό Παλάτι με πλήθος κόσμου να αναμένει την άφηξή του στην Εθνοσυνέλευση. Ένα πελαόριο κύμα από κόκκινα γαρίφαλα χρωμάτισε τη λιμουζίνα που μετέφερε τον Ερντογάν, ενώ το πλήθος χειροκροτούσε ασταμάτητα. Σε κάθε του βήμα από την ώρα που κατέβηκε από το προεδρικό όχημα, προσωρινός πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Αυτός ήταν που του έδωσε και τον προεδρικό όρκο, ολοκληρώνοντας την τελετή ορκομοσίας. Οι δύο μαζί κρατούν στα χέρια τους το έγγραφο που επιβεβαιώνει την προεδρία του Ερντογάν. Στα θεωρία της Εθνοσυνέλευσης, η οικογένεια του Ταγί Περντογάν που ξεσπά σε χειροκροτήματα. Λίγο πιο πέρα, πρόσωπα γνωστά, με τις φήμες όμως να θέλουν κάποιους εκτός παιχνιδιού. Όπως ο Ακάρ και ο Τσαβούσογλου, σε αντίθεση με τον Ιμπραήμ Καλίν, που περιορίζεται στις πιο πίσω θέσεις. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ούτε χειροκροτούν ούτε σηκώνονται όρθιοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Η τελετή ορκομοσίας του Ταγί Περντογάν έγινε στην παρουσία 20 και πλέον ξένων ηγετών και 45 υπουργών εξωτερικών από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το παρόν τους, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίγεφ, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σιρίλ Μαραφόσα, του Καζακστάν Κασίμ Τοκάγεφ, του Κονγκό Ντενί Σασού, στους προσκεκλημένους και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Στην πρώτη σειρά των καλεσμένων και ο Ερσίν Τατάρ, με τον οποίο έσπευσε να κάνει χειραψία ο Τούρκος πρόεδρος. Μετά το γεύμα προς τιμήν των καλεσμένων του στο αρχοντικό Τσανκάγια, ένα θρίλερ φαίνεται να ξεπροβάλλει αυτό της νέας κυβέρνησής του. Ο Ερντογάν αναμένεται να ανακοινώσει όλο το υπουργικό σώμα για τα επόμενα 5 χρόνια. Κράτησε καλά τα χαρτιά του μέχρι στιγμής, ωστόσο οι φήμες θέλουν βαρύγδουπα ονόματα εκτός, όπως αυτά των Μεβλούτ Τσαβούσογλου Χουλουσιακάρ και Σουλεϊμάν Σοηλού.